Γεια σας, η ενάτη εναλλακτική τηλεόραση βρίσκεται με τον Ηλία Κάτιρ Τσιγιανόγλου. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην ενάτη εναλλακτική τηλεόραση. Καλώς σας βρήκα, ο Ηλίας είναι συνιδρυτής της ομάδας Surfers for Life. Μια ομάδα η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 4 χρόνια. Θέλουμε να μας πεις εσύ λίγα λόγια για την ομάδα. Ηλία. Ναι, να σας πω. Η ομάδα ξεκίνησε το 2011. Η πρόθεση της ήταν να διασχίσουμε μια θάλασσα ναυταθλητές για να ενδυναμώσουμε όσους εμπλέκονται με την νόσο του καρκίνου. Και το καταφέραμε αυτό τον Ιούνιο του 2012. 23 αθλητές διασχίσαμε τον Ευωϊκό με kite, windsurfing, στοπλοϊκά και καγιάκ. Και εξού και τον ναυταθλητικό του ονόματος Surfers. Ωραία. Βέβαια να πω ότι πλέον η ομάδα δεν ασχολείται μόνο με ναυταθλητισμό. Αυτή η δράση άλλαξε τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι να συνεισφέρει ο άνθρωπος. Και είναι μια πλατφόρμα που είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συνεισφέρουν μέσα από αυτήν. Η ομάδα λοιπόν έχει γίνει πλέον μια πλατφόρμα στην οποία συρρέουν διάφοροι εθελοντές κάθε φορά για να εξελιχθεί κάποιο project που βάζεται κάποιο στόχο. Ναι. Ξεκίνησε με 3 άτομα και σήμερα είναι πάνω από 200 άτομα τα μέλη της. Ωραία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι για 3 συνεχόμενα χρόνια έχει γίνει το φεστιβάλ Ευζήν από εσάς στο σκηνιά του Μαραθώνα στο Κοπηλατοδρόμιο με έτσι. Μεγάλη επιτυχία. Κάθε φορά και περισσότερο κόσμο και περισσότερους εθελοντές, έτσι. Και θέλαμε εκεί, συγγνώμη, μου δίνεις την ευκαιρία να πω, θέλαμε εκεί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διαχειριστούν τις κρίσεις και άρα να βρουν το Ευζήν. Οπότε θέλαμε να δώσουμε εργαλεία. Και κάπως έτσι και πάλι εργαλεία θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το φεστιβάλ που κάνουμε τώρα. Ακριβώς εκεί θέλω να πάμε τώρα για να ξεκινήσουμε την ουσιαστική συζήτηση και το λόγο που συναντηθήκαμε. Θέλω να μας πεις ποια είναι η νέα έμπνευση της ομάδας Surfers for Life, η οποία υλοποιείται άμεσα. Athens Spirit Film Festival λοιπόν στην Αθήνα 19 με 25 ακριβώς. Νοεμβρίου. Πες μας γι' αυτό. 19 Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλοσοφίας. Και σκεφτήκαμε ότι ποιος θα ήταν καλύτερος τρόπος να το γιορτάσουμε από το να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου όπου να έχουμε ταινίες που έχουν φιλοσοφικό περιεχόμενο και πνευματικό περιεχόμενο και να φέρουμε τους καλύτερους ομιλητές, τους πιο εμπνευστικούς ομιλητές να μας βοηθήσουν να τις καταλάβουμε. Άρα λοιπόν εκεί που η φιλοσοφία συναντά και την τέχνη όπως είναι και το μοτό σας, είναι η νέα σας έμπνευση. Αυτό είναι το σύνθημα. Όπου εκεί, πώς θα είναι, είναι αρκετές μέρες από ό,τι βλέπω η διάρκεια. Ναι, ξεκινάει την 5η, 19 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη. Κάθε μέρα θα έχει από 2 δράσεις. Η πρώτη δράση της ημέρας ξεκινάει στις 6 το απόγευμα και η δεύτερη στις 8.30. Και επί το πλείστον, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι ταινίες. Ταινίες όπως το Awake, η ζωή του Γιογκανάντα, όπως το Finding Happiness, όπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Ζορμπάς, ποιες άλλες έχουμε, το La Belle Verte, ο όμορφος πλανήτης και άλλες πολλές. Και έχουμε ομιλητές όπως το Μιχάλη Πολυχρονάκη, το Ρόμπερτ Νατζέμι, τον Γιάννη Αυγουστάτο. Όπου εκεί λοιπόν μετά την προβολή κάθε ταινία, εγώ προσπαθώ να φανταστώ ας πούμε τώρα ναι. Πώς θα είναι η όλη ροή. Μετά την προβολή κάθε ταινία θα γίνονται κάποιες συγκεκριμένες συζητήσεις, αναλύσεις πάνω σε θέματα ακριβώς. Τα οποία δίνουμε 15 λεπτά στον κάθε ομιλητή να μας αναλύσει την ταινία, να την αποκωδικοποιήσει τρόπον την έτσι ώστε να γίνει κτήμα μας αυτή η αλήθεια που κρύβει μέσα της. Και μετά μπορούμε για άλλα 15 λεπτά να τον ρωτήσουμε ό,τι ερώτηση θέλουμε. Άρα έχει ερωτήσεις και απαντήσεις μετά προς τον εισηγητή, για ένα τετάρτο ακόμα, έτσι. Okay. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει για την πρώτη προβολή, όποιος θέλει μπορεί να έρθει για τη δεύτερη, όποιος θέλει μπορεί να πάρει το ημερήσιο εισιτήριο ή και το εβδομαδιαίο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να θέλει να παρακολουθήσει όλο το φεστιβάλ και τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ που είναι athensspiritfilmfestival.org. Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι. Τα πρώτα φεστιβάλ, το Ευζήν, ας πούμε, δημιουργήθηκε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να στοχεύσει προς το Ευζήν, να του δείξουμε δρόμους. Τώρα τι στόχο έχουμε και κάνουμε το φεστιβάλ, Athens Spirit Film Festival. Αγγελική, φαντάζομαι ότι θα έχεις ακούσει αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν, ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα θέματά μας με την ίδια συνειδητότητα που τα δημιουργήσαμε. Αυτός είναι ο στόχος του φεστιβάλ, ο πρωταρχικός, να βοηθήσουμε εμάς καταρχάς και τους συνανθρώπους μας να ανυψώσουν τη συνειδητότητά τους και να δουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά και να τους βοηθήσουμε έτσι να λύσουν τα θέματά τους. Και ένας δευτερεύον λόγος είναι γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ
στη δημιουργία συνοικιών φωτός, εμείς τις ονομάζουμε, και θέλουμε έτσι να φέρουμε κοντά μας τους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν να τις συνδημιουργήσουν μαζί μας αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, να σχεδιάζουμε τη συνοικία Καλλίπολη. Μάλιστα. Ή αλλιώς συνοικία Ευζή. Όπως ξέρεις, στα φεστιβάλ θέλαμε να δείξουμε τρόπους. Αλλά κράταγα μόνο μια μέρα. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν, περνάγαν πολύ όμορφα, αλλά αυτό κράταγε μόνο μια μέρα. Και τώρα αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένας τρόπος έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν μια όμορφη μέρα κάθε μέρα του χρόνου. Γινόμαστε το παράδειγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να πούμε τον τρόπο, αρκεί να τον δείξουμε με τη δική μας στάση. Αυτό καταλαβαίνω. Συμφωνούμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις άλλες παράλληλες δράσεις, γιατί συνήθως αποκλείεται να μην κάνετε κάτι. Κάνετε διάφορα εσείς στα φεστιβάλ. Για πες μου, τι άλλο θα γίνει, εκτός από τις προβολές και τις φιλοσοφικές συζητήσεις. Όντως, όπως είπα, το φεστιβάλ κρατάει μια εβδομάδα και είναι 2 δρόμενα κάθε μέρα. Άρα, μιλάμε για 14 δρόμενα και μόλις 10 ταινίες. Που σημαίνει ότι έχουμε 4 άλλες δράσεις, για τις οποίες δεν σου έχω πει ακόμα. Μία από αυτές είναι ένα debate, όπου θέλουμε να φέρουμε ομιλητές οι οποίοι θα προσεγγίσουν το θέμα κατά πόσο η πνευματικότητα και η επιστήμη συγκλίνουν. Και κάποιοι θα υποστηρίξουν το νέο ότι συγκλίνουν και κάποιοι το όχι. Και έτσι αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε μέσα μας ποιο κομμάτι μας πιστεύει το ναι και ποιο το όχι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι του φεστιβάλ. Ένα δεύτερο πολύ όμορφο είναι το μουσικό δρόμενο που οργανώνουμε. Γιατί σίγουρα η μουσική είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ανυψώσουμε τη συνειδητότητά μας. Μετά έχουμε το δρόμενο με το θεατρικό, όπου μάλιστα θα γίνει την πρώτη μέρα, έτσι θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο θεατρικό. Η πρώτη μέρα θα είναι ένα ταξίδι στη φιλοσοφία. Θα ξεκινήσουμε από την αρχαία Ελλάδα και θα τελειώσουμε με την νεότερη Ελλάδα. Και η τέταρτη και τελευταία δράση είναι η δράση που θα κλείσει το φεστιβάλ. Είναι αυτό το οποίο εμείς λέμε πάνελ, συζήτηση μέσα από ένα πάνελ, όπου το ονομάζουμε Συνοικίες Φωτός. Εκεί τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να φέρουμε ομάδες που έχουν ξεκινήσει ή έχουν ήδη δημιουργήσει τέτοιες συνοικίες, είτε στην Ελλάδα είτε ανά τον κόσμο, και να συζητήσουμε μαζί ποια ήταν τα θέματα που αντιμετώπισαν, πώς τα έλυσαν, ποιο είναι το όραμά τους, και να έτσι να εμπνεύσουμε τον κόσμο και να δούμε ότι μια αρμονική ζωή είναι εφικτή για όλους μας. Αργά, σιγά και ταπεινά, βλέπω ότι κάνετε θαύματα, οι Surfers for Life, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ότι γίνονται όλα αυτά ταυτόχρονα, αυτό θα ήταν ένα, όχι μόνο Spirit Film Festival, Athens Spirit Film Art Festival, γιατί έχει και άλλες τέχνες και άλλα βρώμενα. Κράτησα από όλα όσα είπες και από τις παράπλευρες δράσεις, μια λέξη, Συνοικία Καλλίπολη, 2 λέξεις. Θέλω να μας πεις περισσότερα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε στο κοινό για τη Συνοικία Καλλίπολη στο πλαίσιο του φεστιβάλ, την τελευταία μέρα, 25 Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη, στο Αμφιθέατρο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σχεδιάζουμε μια συνοικία για ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν μια ζωή αρμονική, κοντά στη φύση και κοντά στην εργασία τους παράλληλα, με αξίες, πιο οικονομικά, και με περισσότερη υγεία, γιατί θα έχουν στη διάθεσή τους βιολογικά προϊόντα που θα η συνοικία μόνη της θα παράγει. Αυτό το σχεδιάζουμε κοντά στην Αθήνα ή κάπου... Όντως, η πρόθεση για την Καλλίπολη να είναι μέχρι και 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλουμε να πιέσουμε τους ανθρώπους να επανασχεδιάσουν τη ζωή τους για να είναι εκεί. Εγώ δεν θα νιώσω καμία πίεση όταν ξεκινήσει το project, καλέστε με. Θέλουμε να μπορούν οι άνθρωποι, αν θέλουν να συνεχίσουν να είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί, υπάλληλοι, έχουν το γραφείο τους στην Αθήνα, να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται καθημερινά. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ ελκυστικό για εκείνους να επανασχεδιάσουν από την αρχή και να βρουν κάτι νέο να κάνουν εκεί. Θα έχει ξενώνες. Νομίζω ότι μπορούμε να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους που ήδη έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει. Γιατί κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, έστω μόνιμοι υπάλληλοι, δεν έχουν αλλάξει και τόσο οι καταστάσεις στη ζωή τους. Ενώ για πολύ μεγάλο άλλο, μια άλλη μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας έχει αλλάξει η κατάσταση και στα επαγγελματικά. Οπότε μπορούμε να το δούμε πιο ολοκληρωτικά. Ότι πάνε και μένουν εκεί. Μπορεί να μένουν στα 45 λεπτά, αλλά επαγγελματίζονται εκεί με έναν άλλο τρόπο. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι ναι, σίγουρα η συνοικία αυτή μέσα από τη συλλογικότητα θα δώσει πολύ μεγάλες ελευθερίες στους ανθρώπους που θα ζουν εκεί. Από την άλλη, θέλουμε να είναι μαγνήτης για τους ανθρώπους που θα το δουν αυτό σαν μια ευκαιρία για να εξελιχθούν πιο γρήγορα.
Άρα και εκεί είναι η διαφοροποίηση, αν θέλεις, αυτό που βλέπουμε εμείς ανάμεσα σε μια συνοικία φωτός και αυτό που πολλοί άνθρωποι λένε οικοκοινότητα, ας πούμε. Η συνοικία φωτός, όπως η καλή πόλη, που πρώτος την οραματίστηκε ο Πλάτωνας, την περιέγραψε στο έργο του Πολιτεία και θέλουμε να αναβιώσει αυτό το έργο και θέλουμε να είναι ευκαιρία για τους συνανθρώπους μας να ζήσουν μια πιο αρμονική ζωή και να είναι ευκαιρία για αυτούς να εξελιχθούν, γιατί θα είναι πάνω απ' όλα ένας επιταχυτής εξέλιξης, ανθρώπινης, πνευματικής εξέλιξης. Ηλία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παραχώρηση, για τον χρόνο σου και την παραχώρηση της συνέντευξης. Θα ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία στη διοργάνωση του Athens Spirit Film Festival. Σαφώς η Ενάτη θα βρίσκεται κοντά σας. Θα τα πούμε και από κοντά εκεί και με κάποιες επίσης λήψεις που θα γίνουν εκεί σε σχέση με τις αναλύσεις και τα φιλοσοφικά όσα θα γίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλή επιτυχία σε εσένα και σε όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Ευχαριστούμε την Ανάτη και σας περιμένουμε κοντά. Το ραντεβού μας 19 Σεπτέμβρη, λοιπόν, στην Τεχνόπολη ξεκινάμε. Στην Τεχνόπολη και το. Ναι, μεν το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στην Τεχνόπολη και θα τελειώσει στην Τεχνόπολη, αλλά στο ενδιάμεσο θα είναι στο Art Factory, που είναι λίγο πιο κάτω. Ευχαριστούμε πολύ.